Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου εκτός χρόνου, γιατί η μέρα το έχει, καθώς πληροφορήθηκα ότι είχα και εγώ σήμερα την τιμητική μου, μαζί με τους άλλους συναδέλφους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει γεμίσει η πόλη με την αφεντιά μου. Και θέλω να πω σε αυτό τον εσμό των εθνοσκατζόχυρων ότι θα βάλω ένα αντίγραφο αυτής της αφίσας δίπλα στην καταδίκη μου από το στρατοδικείο της Χούντας σε ισόβια κάθριξη. Και δίπλα επίσης στην αγωγή των απογόνων του στρατηγού Χρυσοχώου που με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον αποκαθιλώσαμε από την πόλη που είναι η δεύτερη μαρτυρική πόλη στην Ευρώπη μετά τη Βαρσοβία. Τα λέω αυτά γιατί το ζήτημα που συμπυκνώνει όλα τα ζητήματα είναι προφανώς η συμφωνία των Πρεσπών. Και θα μιλήσω για αυτήν αποκλειστικά. Είναι η λιδία λίθος, κατά τη γνώμη μου. Και ταυτόχρονα είναι μια πράξη απελευθέρωσης της χώρας από αυτή την πολύχρονη μέγενη του εθνικισμού που την έχει απαξιώσει και την έχει μεταβάλει σε ένα σκατζόχυρο τη στιγμή που πρέπει να ανοίξει τα φτερά της. Με τη συμφωνία αυτή τερματίζεται μια μακρόχρονη διαμάχη με τους γείτονές μας της Βόρειας πλέον Μακεδονίας που ανατρέχει στις αρχές του 20ου αιώνα για την τύχη των εδαφών της υποοθωμανική κατοχή Μακεδονίας. Μετά από δύο αιματηρούς παγκόσμιους πολέμους και εθνικές ακαθαρίσεις, χαράχθηκαν στα Βαλκάνια σύνορα χωρίς σεβασμό εμπολής του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού των εθνοτήτων. Στην ίδια περιοχή γράφηκε και ο τραγικός επίλογος του εμφυλίου πολέμου. Οι εκκρεμότητες έγιναν οξύτερες με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. 26 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα 27 μπήκαμε, στρουθοκαμίλιζαν και παρέπεμβαν στις καλένδες σε ένα περίπλοκο διπλωματικό ζήτημα. Το χειρότερο, το μετέτρεψαν σε ιδεολογικό, δηλητηριάζοντας την ελληνική κοινωνία με μια ακατάσχετη εθνικιστική ρητορική. Έστρωσαν έτσι το έδαφος για να στηθούν πολιτικές και οικονομικές καριέρες, αλλά και να φυτρώσουν και να φουντώσουν τα άνθη του κακού που απειλούν σήμερα το δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά στον τόπο μας. Για να θυμηθώ, να θυμίσω καλύτερα τον Δηληγιανισμό ή τον Εμμανουήλ Ροίδη που έγραφε το 1876. Έκαστος τόπος έχει την πληγή του. Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς των πατριωτισμών. Η σημερινή κυβέρνηση κατάφερε κατά διεθνή αναγνώριση μια ιστορική συμφωνία που βάζει φρένο σε ανιστόρητους αλυτρωτισμούς και αποτελεί ήττα του εθνικισμού ένθεν κακήθεν των συνόρων. Και κυρίως είναι βιώσιμη, γιατί στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό και απελευθερώνει τις δυνάμεις της ειρήνης, της προόδου και της συνανάπτυξης των δύο λαών. Παρά το αντικυβερνητικό μένος των συντηρητικών ελίτ της χώρας, η απείρως καλύτερη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995, σημερινή διευθέτηση, ξεμπλέκει τον μπερδεμένο κουβάρι του Μακεδονικού. Η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να τορπιλήσει τη συμφωνία κατρακυλάει στο λαϊκισμό και σε μια ξεναζεσταμένη εθνικοφροσύνη. Αντικειμενικά δεν έχει άλλον σύμμαχο παρά μόνο τους γκροτέσκους εθνικιστές του διεφθαρμένου ΒΜΡΟ. Οι εμφυλιοπολεμικές της κραυγές δεν πρέπει να διχάσουν τον ελληνικό λαό. Έχουμε μπροστά μας μια ιστορική πρόκληση, ευκαιρία και οφείλουμε να ανταποκριθούμε χωρίς αγοραίους ισολογισμούς με κέρδη και ζημίες. Μπορούμε και πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις και κοινές δράσεις με τους γείτονές μας, όπως άλλωστε έχουν αναπτύξει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η διπλωματία των πολιτών, η κοινωνία των πολιτών, τα πανεπιστήμια, τα συνδικάτα πρέπει να υποστηρίξουν
την ιστορική αυτή τομή. Η Συμφωνία των Πρεσπών, εκτός από πράξη ειρήνης και συμφιλίωσης, σπάει στερότυπα, διαλύει φαντάσματα. Έχει επομένως όχι μόνο πολιτικό, αλλά παιδαγωγικό και πολιτισμικό χαρακτήρα και χαράζει τα όρια ανάμεσα σε δύο κόσμους. Γίνεται η αφετηρία αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και συγκρότηση ενός νέου προοδευτικού πόλου στην ελληνική κοινωνία, καθώς η κρίση από το 2010 και ύστερα λειτουργήσε σαν ένας μηνόταυρος που κατασπάραξε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Η συγκρότηση αυτή πρέπει να γίνει πάνω σε αξίες και αρχές, με γνώμονα τον αριστερό ευρωπαϊσμό που αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, με τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν φτάσαμε σε ένα τέλος, αλλά σε μια ελπιδοφόρα αρχή, όπως έδειξε και η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι κυρίως η αφετηρία συγκρότησης μιας σύγχρονης προοδευτικής ταυτότητας για τη χώρα. Γιατί την ίδια στιγμή που θέτουμε ζητήματα ταυτότητας για τους γείτονές μας, έχουμε μια εικόνα για την εθνική μας ταυτότητα που ανάγεται στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε μια προβληματική εθνική ταυτότητα, όσο και ακαμαρώνουμε ότι είμαστε μια εθνικά ομοιογενής χώρα. Μια αντίληψη που είναι αντίθετη με εκείνη του έθνους κράτους των πολιτών. Αυτή η αντίληψη διαπερνά οριζόντια την κοινωνία μας. Το πρόβλημα αυτό έχει τις ρίζες του στην ιστορία. Στην ανασφάλεια προκάλεσαν οι μετακινήσεις πληθυσμών το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, στον ξεριζωμό των Μικρασιατών, στην αλλαγή εθνολογικής σύνδεσης στα Βαλκάνια, στις εθνικές εκαθαρίσεις, στην πολιτική της εθνικής αφομοίωσης που εφαρμόστηκε με επίκεντρο τη γεωγραφική Μακεδονία. Όμως η επιβίωση και η αναπαραγωγή ενός πρωτόγονου εθνικού αφηγήματος δεκαετίες μετά την άρση των αιτίων που το προκάλεσαν έχει καταστεί μείζον παράγοντας καθυστέρησης της ελληνικής κοινωνίας και του καλώς εννοούμενου ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, ώστε αυτό το εθνικό αφήγημα να μην έχει απογορευτικά σήματα. Γιατί δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε στο παλύψιστο των Βαλκανίων και των εθνικών ξεριζωμών είτε ως νονοί είτε ως τροχονόμοι. Το εθνικό αφήγημα πρέπει να στηρίζεται στην ιστορική αλήθεια, για την οποία δίνουμε μάχες και γι' αυτό μας έρουν ακόμη και στα δικαστήρια οι οπαδοί του ιστορικού αναθεωρητισμού που έχουν μετατρέψει τους θύτες σε θύματα, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας διεκδικεί την απόδοση των γερμανικών οφειλών και την αποζημίωση των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Και κάτι που οφείλω στον κύριο Βορύδη. Καθώς τον άκουγα, αυθόρμητα μου ήρθαν στο μυαλό τα λόγια του Προέδρου του Εκτάκτου Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, του Θρασίδουλου Καραπάνου, που παρακαλούσε όταν τον έφεραν μπροστά στο δικαστήριο μαζί με άλλους στρατηγούς για τη δολοφονία του Γιώργη Τσαρουχά. Θυμάμαι στη δίκη μας που είπε στον Ηλία Οικονόμου, «Δεν τιμωρείται μόνο η παράνομη πράξη, αλλά και η παράνομη σκέψη». Να θυμίσω ότι με το τρίτο ψήφισμα περιλάμβανε τη λεγόμενη σκοπούμενη ενέργεια. Δικάζοντας λοιπόν όχι πράξεις αλλά σκέψεις και ιδέες, κατέληγαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα και στα ξερονήσια. Πιστεύω ότι δεν θητεύεται, γιατί εγώ δεν χρεώνω, δεν είμαι οπαδός της αρχής συλλογικής ευθύνης, να χρεώνω με απόψεις του γνωστού Βορύδη, του Τσεκουροφόρου, και που σήμερα μας κάνει μαθήματα κοινοβουλευτικής ηθικής, ότι δεν ταυτίζεστε με αυτές τις απόψεις. Και να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με μία κουβέντα. Έχει σημασία και αυτό το απευθύνω ιδιαίτερα προς τη μεριά των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ. Σε μία μεταγωγή από τον Κορυδαλό βρίσκομαι εμείς στην Κλούβα με τον καταδικασμένο σε 15 χρόνια για τη συμμετοχή του στη Δημοκρατική Άμυνα στρατηγό Γεώργιο Ιωαννίδη, ένα σεβάσμιο πρόσωπο. Δυστυχώς δεν τον άκουγε κανείς όταν αρθρογραφούσε πριν τη Χούντα στο Βήμα, μιλώντας για τον κίνδυνο δικτατορίας. Το ρώτησα λοιπόν, πώς αισθάνεσαι, στρατηγέ μου, να καταδικάζεσαι με τον νόμο 509 που έχουμε καταδικαστεί εμείς, εξορισμού, η αριστερή, για ανατροπή του καθεστώτος. Ξέρετε τι μου είπε, και σωστό. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί ταΐζετε το θεριό για να ρίξετε την κυβέρνηση.
Είναι η εκδίκηση της ιστορίας, παιδί μου. Ταΐζαμε το θεριό και μας κατάπιε. Βγάλτε τα μαθήματα από αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής έχει το λόγο.